Θα ξεκινήσω με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τρένοσε, τον κύριο Βασίλη Ζαβογιάννη, και πρέπει να πω ότι ο κύριος Ζαβογιάννης ήταν ένας από τους ανθρώπους που δεν τα λέει τώρα. Τα ζούσε στο πετσί του και τα λέει χρόνια. Ποιος άκουγε? Κανείς. Μιμιέ. Ναι, καλά. Μη χαλάσει η επικοινωνιακή εικόνα. Καλημέρα, κύριε Ζαβογιάννη. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν είμαι πλέον εκπρόσωπος του εργαζομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί από τότε που ιδιωτικοποιήθηκε η εταιρεία καταργήθηκε η θέση. Είμαι όμως πρόεδρος των εργαζομένων. Ωραία. Εντάξει, έχετε δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Τα λέμε πραγματικά. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να τα λέμε τουλάχιστον 17-18 χρόνια από τότε που μπήκα στο σιδηρόδρομο και τα λέγανε και οι παλιοί συνδικαλιστές αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς τον σιδηρόδρομο σε αυτή τη χώρα δεν τον έχουν εκεί που πρέπει να τον έχουν. Ο σιδηρόδρομος σε αυτή τη χώρα μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να δημιουργήσει πραγματική ανάπτυξη. Μπορεί να δημιουργήσει καινούργιες θέσεις εργασίας. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Δηλαδή, μπορεί τα εμπορεύματα να φεύγουν και να βγαίνουν, να μπαίνουν πάνω στο τρένο και να φεύγουν και να μπαίνουν σε ράφια του σούπερ μάρκετ να είναι 10% φθηνότερα. Ο σιδηρόδρομος στις χώρες που θέλουν να έχουν σιδηρόδρομο βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς αυτή τη χώρα τον αφήνουν να παρακμάζει και τον αναπαξιώνουν συνεχώς. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Όχι μόνο στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν, όχι μόνο γιατί η ελληνική κοινωνία αξίζει ένα καλύτερο σιδηρόδρομο, τον έχει πληρώσει αυτό το σιδηρόδρομο, αλλά και γιατί ο σιδηρόδρομος θα συνεισφέρει πολλαπλά στην ελληνική οικονομία. Κύριε Ζαβογιάννη, επειδή εγώ δεν ξέρω, μπορεί να έχετε άλλη γνώμη, από χθες το απόγευμα παρατηρώ ότι ευρέθη ο ένοχος στον οποίο θα φορτωθούν τα πάντα και σε κανένα 2-3 ακόμη. Θέλω να σας κάνω μερικά αρχικώς απλά ερωτήματα, διότι είδα και τη διαρροή των δύο ηχητικών που δεν κατάλαβα. Τώρα εδώ δεν είναι προανακριτικό υλικό. Όταν πρόκειται για άλλες υποθέσεις, είναι προανακριτικό υλικό και να μην διαρρεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως είδα δύο ηχητικά αποσπάσματα, με συγχωρείτε, και έβλεπα και συναδέλφους μου να κάνουν αναλύσεις και εμπειρογνώμονες επί αυτών, εγώ νόημα δεν μπορώ να βγάλω. Είναι δύο αποσπάσματα. Φερρυπίν, παίρναμε κόκκινο. Και αμέσως όλοι είπαν, περνάει με κόκκινο. Για πείτε ότι όλα είναι κόκκινα. Το έχω πει από εχθές. Είναι όλα κόκκινα. Είναι ζυστά, είναι κόκκινα. Δεν λειτουργούν. Αυτό σημαίνει παίρνα με κόκκινο. Ναι, δεν λειτουργεί τίποτα. Δεν λειτουργεί, αφού δεν λειτουργούν τα φανάρια. Δεν λειτουργούν. Παίρνα με κόκκινο σημαίνει ότι είναι όλα κόκκινα. Δεν υπάρχει άλλο χρώμα. Υπάρχει μόνο το κόκκινο. Δεν υπάρχει πράσινο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Υπάρχει μόνο το κόκκινο και το σβηστό φανάρι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μάλιστα. Δεν γίνεται κυκλοφορία μέσω της σηματοδότησης. Τώρα, κοιτάξτε, κύριε Ζαβογιάννη. Προφανώς υπάρχουν θέματα για το χειρισμό που έκανε ο σταθμάρχης. Κανείς δεν λέει ότι δεν έκανε ένα τραγικό λάθος, ολέθριο λάθος. Εδώ όμως θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Το λάθος έγινε. Θα μπορούσε να είναι εγκεφαλικό, θα μπορούσε να είναι καρδιακή προσβολή, θα μπορούσε να είναι σκόπιμο λάθος, προβοκάτσια. Πες το. Δικλείδες ασφαλείας από τη στιγμή του λάθους υπάρχουν και πρώτα-πρώτα πριν μου πείτε για τα ηλεκτρικά συστήματα. Από τη στιγμή που διαπιστώνεις ότι έχεις κάνει λάθος, δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με τους ανθρώπους που οδηγούν τις αμαξοστοιχίες. Προφανώς και ο άνθρωπος δεν διαπίστωσε ότι είχε κάνει λάθος. Γιατί θα επικοινωνούσε, θα προσπαθούσε να επικοινωνήσει μέσω των κινητών. Μάλιστα. Ή μέσω των ραδιοτηλεφώνων. Μάλιστα. Αν πιάνανε βέβαια έτσι, γιατί άμα είχαν μπει μέσα σε τούνελ δεν θα πιάνανε. Δεν τα καταλαβαίνετε αυτά. Δεν σωστά. Σωστά. Να πούμε παραιτέρω. Πέστε λοιπόν ότι δεν κατάλαβε ούτε το λάθος του. Ποιες είναι οι δικλείδες, ποιες θα έπρεπε να είναι ή υπάρχουν δικλείδες άλλες ανεξάρτητα από το πώς εγώ είμαι ο σταθμάρχης, τα χειρίστηκα όλα μαντάρα. Είμαι άσχετος, είμαι κομματόσχυλο. Με έχετε βολέψει, κύριε Ζαβογιάννη, γιατί είστε της κυβερνήσεως και εγώ κουνάω τη δικιά σας τη σημαία. Εντάξει, και τα έχω κάνει γης μαδιά μου. Και στέλνω κόσμο να σκοτωθεί. Υπάρχουν δικλείδες? Δυστυχώς δεν υπάρχουν δικλείδες. Όμως μπορούν να υπάρξουν δικλείδες. Μπορούν δηλαδή και σήμερα μπορούν να κάνουν πράγματα. Μπορούν να βγουν να πούνε, έχουμε βγει από χτες και μιλάμε. Ναι. Δηλαδή. Μας δώσανε το χώρο να μιλάμε, ενώ τα λέμε τόσα χρόνια και δεν μας ακούει κανένας. Έχουμε τεράστια έλλειψη προσωπικού στον ΟΣΕ. Είναι ευκαιρία λοιπόν σήμερα αυτοί που κυβερνάνε να βγουν και να πούμε θα κάνουμε 400 προσλήψεις στον ΟΣΕ καθαρές για να ασκήσει να λειτουργεί σωστά ο σιδηρόδρομος. Είναι ευκαιρία να αρχίζει να δίνεται η απαιτούμενη προσοχή στο σιδηρόδρομο. Άρα μου λέτε ότι οι δικλείδες ασφαλείας δεν υπάρχουν επί της ουσίας. Οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν υπάρξει.
Θα μπορούσαν, βέβαια θα μπορούσαν. Βέβαια θα σας πω κάτι σε αυτό που μου είπατε προηγουμένως. Εάν ο σταθμάρχης δεν έδινε εντολή, δηλαδή αν είχε πάθει κάτι ο σταθμάρχης στο σταθμό, ναι, δεν θα έφευγε το τρένο. Μάλιστα. Καταλάβατε. Εάν δηλαδή, υπήρχε και δεύτερος. Αν είχε πάθει έμφραγμα ο σταθμάρχης, δεν θα έφευγε το τρένο. Γιατί ο μηχανοδηγός πρέπει να πάρει την εντολή από τον σταθμάρχη. Σταθμάρχη για να φύγει. Μάλιστα. Εάν υπήρχε δεύτερος, προφανώς και θα μειωνόταν η όποια πιθανότητα του λάθους, του τραγικού. Θα έβλεπε. Εννοείται. Μάλιστα. Δηλαδή, ένα ανθρώπινο λάθος είναι πολύ πιθανό. Δεύτερο ανθρώπινο λάθος είναι απίθανο. Επόμενο ερώτημα που θέλω να σας κάνω και θα πάμε στο Zoom. Έχω μία απορία, μπορείτε να μου τη λύσετε. Βλέπω εικόνες και έχετε εμπειρία. Βλέπω εικόνες όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Δεν θα πάω αλλού. Πού θέλετε, Μόναχο, θέλετε Μαδρίτη, Βαρκελόνη. Πού θέλετε να πάμε, όπου θέλετε. Και βλέπω ότι από τους σταθμούς εξέρχονται ταυτόχρονα 6 και 7 τρένα. Εκεί ένα σταθμάρχης το. Έχει κάθε τρένο ένα σταθμάρχη από πάνω του και φεύγουν. Όχι. Υπάρχει το κεντρικό σταθμάρχιο, τα έχουν όλα σε οθόνες, τα μάλιστα έχουν όλα σε κουμπιά. Μάλιστα. Όλα γίνονται ηλεκτρονικά. Όλα γίνονται ηλεκτρονικά. Όλα γίνονται ηλεκτρονικά. Εδώ τα συστήματα είναι προπολεμικά. Πραγματικά σας το λέω, είναι προπολεμικά. Δηλαδή, αν πάτε στην Ιταλία που εμείς πήγαμε από τότε που ειδικοποιηθήκαμε κάποιες φορές, ναι, θα δείτε ότι υπάρχουν υπόγεια που τα χρησιμοποιούσαν στον πόλεμο και λειτουργούσαν έτσι, όπως λειτουργούμε εμείς σήμερα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Βέβαια, δεν συζητάω για τα πάνω μέρη, έτσι, που, εκεί που γίνεται η κυκλοφορία. Μιλάμε τώρα για σταθμαρχία τεράστια, με 50 σταθμάρχες μέσα, οι οποίοι διαχειρίζονται ένα τεράστιο δίκτυο. Μάλιστα. Πατάνε τα κουμπιά, γίνονται ηλεκτρονικά όλα, υπάρχουν τα συστήματα ασφαλείας στο τρένο, υπάρχουν τα πάντα. Άρα, κύριε Ζαβογιάννη μου, ακόμη και αν είχαμε έναν σούπερ εκπαιδευμένο σταθμάρχη, ο οποίος είχε και εμπειρία, γιατί εδώ λένε όλοι δεν είχε εμπειρία. Ωραία. Ναι. Ωραία. Και έκανε το λάθος. Πάλι θα είχαμε το δυστύχημα. Πάλι δεν είχε εναλλακτική. Από τη στιγμή, ναι, που έκανε το λάθος. Ναι. Σωστά. Ναι. Ναι. Πώς κυκλοφορείτε λοιπόν καθημερινά, μπορείτε να μου πείτε. Πώς θα κυκλοφορείτε τα τρένα. Κοιτάξτε να δείτε. Οι σιδηροδρομικοί είναι απόλυτα επαγγελματίες. Όσοι έχουν μείνει τουλάχιστον. Έτσι, δηλαδή την ξέρουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά. Και ο σιδηρόδρομος για να κινηθεί είναι μια αλυσίδα. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλες οι ειδικότητες της κυκλοφορίας. Δεν θα γινόταν αυτό εάν ο σταθμάρχης ήταν έμπειρος. Δεν είχε γίνει ούτε στο παρελθόν τέτοιο σφάλμα. Συνηγορήσανε πάρα πολλά πράγματα για να γίνει αυτό που έγινε. Ωραία. Συνηγορήσαν αυτά. Από τη στιγμή που συνηγορήσανε όμως, μου λέτε, δεν υπήρχε πια εναλλακτική. Δηλαδή ήταν ένα χρονικό προαναγγελθέντος δυστυχήματος με δεκάδες νεκρούς. Θα σας πω το πιο απλό. Εάν υπήρχε ένα GPS στο τρένο, ένα, ναι, GPS, ναι, που υπάρχει GPS, αλλά είναι GPS λεωφορείων. Τέλος πάντων, είναι ένα GPS το οποίο σε ενημερώνει 3 λεπτά μετά. Λοιπόν, εάν υπήρχε ένα GPS στο τρένο, θα το βλέπανε από το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας της τρένοσε, ότι πάνε 2 τρένα στην ίδια γραμμή. Θα επικοινωνούσαν με κάποιο τρόπο με τους μηχανοδηγούς ή με τους συνοδούς αναμάχους στοιχειών και θα τους λέγανε σταματήστε. Κύριε Ζαβογιάννη, επειδή τα λέτε χρόνια, τα λέτε ως εργαζόμενοι, τα λέτε ως συνδικαλιστές, τα λέτε ως άνθρωποι που ζείτε από αυτό και ουδείς. Και το αγαπάμε αυτό και το αγαπάμε πάρα πολύ. Προφανές. Και να ξέρετε ότι. Αυτό, οι σιδηροδρομικοί την αγαπάνε τη δουλειά τους. Κύριε Ζαβογιάννη, να ξέρετε ότι και οι Έλληνες το τρένο, παρότι υποτιμημένο, το αγαπάνε. Άλλα συμφέροντα οδήγησαν στους δρόμους με τα εμφυλιακά. Δεν μπορεί να καταλάβει κανένα την προσπάθεια που κάνει ο σιδηροδρομικός για να μην είναι ανοιχτό το τρένο. Και για να προσφέρει στην πατρίδα. Μάλιστα. Αυτό όμως από την προσπάθεια πέραν αυτής, στον 21ο αιώνα, στην Ελλάδα της 4ης τεχνολογικής επανάστασης, από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να έχω στο wallet μου, όπως έγραψε ο Πιτσιρικάς, το gov.gr, αλλά σήμερα αυτό δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να ταυτοποιηθεί ο εξαϊλωμένος φίλος του. Συστήματα, σένσορες στις ράγες δεν υπήρχαν. Τηλεματική δεν υπήρχε. Δεν υπάρχουν δηλαδή εναλλακτικές. Έτσι είναι, όπως το λέτε, δυστυχώς. Κύριε Ζαβογιάννη, δεν θα έπρεπε πλέον τα τρένα, θα σου το πω, θα σας ακουστεί βαρύ γιατί ζείτε από αυτό και δεν θα πρέπει να καθυλωθούν επαόριστον μέχρι να αποκτήσουν συστήματα και πιστοποίηση ότι μπορούν να λειτουργήσουν. Πώς θα μπει ξανά ο κόσμος μέσα, επειδή εσείς είστε συνειδητός, αρκεί πια. Μας απασχολεί πάρα πολύ αυτό, αλλά δεν πρέπει να κλείσει το τρένο.
θα πρέπει να γίνουν όλα, να βγουν σήμερα και να μιλήσουν και να πούνε θα γίνει αυτό τότε, αυτό τότε, αυτό τότε και να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Με ρωτάει εδώ ένας φίλος. Κύριε Ζαβογιάννη, λέει, επειδή βλέπω τα λέτε με ειλικρίνεια, επειδή αναφερθήκε ο κύριος Σαχίνης στις ευρωπαϊκές πόλεις, η κίνηση πάνω στην ίδια γραμμή σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα ή έξω από αυτήν, θα μπορούσε και εκεί να συμβεί από ένα λάθος. Αν συνέβαινε, τι θα γινόταν με τα συστήματα? Ακριβώς, θα τα μπλοκάριζαν, θα μπορούσαν? Θα μπορούσαν, βέβαια θα μπορούσαν. Μάλιστα. Βέβαια θα μπορούσαν. Εάν θυμάστε ένα από τα τελευταία συνδρομικά δυστυχήματα που γίνανε στην Ισπανία πριν από 5-6, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω χρόνια, υπήρχε σύστημα ασφαλείας, αλλά το είχε εξουδετερώσει ο μηχανοδηγός. Μάλιστα. Δηλαδή, ναι, μεν ήταν ανθρώπινο λάθος εκεί, αλλά είχε εξουδετερώσει ο μηχανοδηγός το σύστημα ασφαλείας. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, πείτε στον κύριο Ζαβογιάννη ότι ζω στη Φλόρινα. Ξέρετε, λέει, πόσες αφύλακτες διαβάσεις έχουμε μέσα στα χωριά που παίζουν παιδιά χωρίς μπάρες και σε πολλές περιπτώσεις ούτε φωτεινές ή ηχητικές προειδοποίησεις. Άλλος φίλος μου λέει, πέστε στον κύριο Ζαβογιάννη ότι μόλις χθες βγάλαν πρόσληψη 73 σταθμαρχών με μπλοκάκι για 6 μήνες. Τόσο εγκληματίες είναι. Δεν καταλαβαίνουν ότι το διέλυσαν το σύστημα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Άρα, τι στέει, κύριε Ζαβογιάννη, κατά τη γνώμη σας, και δεν σας κουράσω άλλο. Εγώ δεν θα πω τι φταίει πλέον. Εγώ θα πω αυτό που πρέπει να γίνει. Πρέπει να αναλυφθούν οι πρωτοβουλίες. Όχι, θα μου πείτε και ποιος φταίει. Όχι μόνο τι θα γίνει. Ποιος φταίει τελικά? Φταίει ο σταθμάρχης με το ολέθριο τραγικό λάθος μόνο? Και το λάθος. Όχι βέβαια. Ποιος φταίει λοιπόν? Ποιος φταίει? Όχι βέβαια. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στον ανθρώπινο παράγοντα. Υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας που έχει παίξει το ρόλο. Προφανώς. Λοιπόν, είναι αυτονόητο. Νομίζω ότι ο καθένας το καταλαβαίνει ποιος φταίει. Κύριε Ζαβογιάννη, είστε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τρένος, ε? Όχι πλέον. Από τότε που ιδιωτικοποιήθηκε η Τρένος. Μάλιστα. Γνωρίζετε τη σύμβαση. Δεν δεχτήκαν να έχουν ένα Έλληνα μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και μάλιστα εκπρόσωπο εργαζομένου. Α, τόσο καλά. Μάλιστα. Οι οποίοι οι Ιταλοί επιδοτούνται από το ελληνικό δημόσιο. Κανονικά σε όλες αυτές τις εταιρείες που δεν θα έπρεπε να απολυθούν. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι. Επιδοτούνται και με 50 δις ενώ το αγοράσαν 45. 50 εκατομμύρια, έχετε δίκιο, συγγνώμη. Ενώ το αγοράσαν 45. Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις, αν τις έχετε υπόψη σας. Ναι. Οι Ελβετοί, κάποια από τα τρένα που ήρθαν εδώ, τα στείλαν για scrap. Εμείς τα πήραμε εδώ ως καινούρια. Ισχύει? Όχι, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Δεν το γνωρίζω, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει. Αυτό δεν έγινε έτσι. Οι Ιταλοί είχαν αυτά τα τρένα, τα λευκά βέλη, τα οποία οι Ελβετοί τα είχαν πάρει σε κάποια στιγμή, αλλά δεν κάνανε για το δίκτυο το δικό τους. Γιατί ξέρετε, το δίκτυο το δικό τους είναι τελείως διαφορετικό από το δικό μας. Και έτσι τα βγάλανε στην άκρη. Λοιπόν, αυτά τα τρένα λοιπόν που φέρανε οι Ιταλοί είναι καλύτερα από αυτά που είχαμε εμείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Δεν είναι όμως τα τρένα που θα θέλαμε. Θέλουμε ακόμα καλύτερα. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω. Έχετε υπόψη σας τη σύμβαση μεταξύ της Ιταλικής εταιρείας και της Τρένοσέ το 20? Όχι, δεν έχει δοθεί. Δεν μας έχει δοθεί και δεν έχει βγει και στη δημοσιότητα. Μάλιστα. Γιατί σήμερα δημοσιεύεται το έγγραφο για 800 εκατομμύρια αντισταθμιστικά στην Τρένοσέ, με την υποχρέωση όμως της εγκατάστασης από το 20 των ηλεκτρονικών συστημάτων από τη δική μας πλευρά. Υπήρξε τέτοια εγκατάσταση? Όχι. Όχι. Μάλιστα. Κύριε Ζαβογιάννη, καλημέρα. Καλό κουράγιο. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλά, καλημέρα.